Με τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου θα βρεθούν οι πόροι για τον εξοπλισμό του κτηρίου. Η βιβλιοθήκη Στολίδη παραδόθηκε σήμερα. Ήταν προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά κατασκευάστηκε τελικά με 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Είναι τρεις όροφοι, ισόγειο και δύο όροφοι. Έχει γύρω στα 1.300 τετραγωνικά είναι η ανοδομή. Υπάρχουν δύο υπόγεια, περίπου 1.400 τετραγωνικά. Στο πρώτο υπόγειο είναι χωροθετημένοι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου, κάποιες χώροι αποθηκευτικοί για βιβλιοστάσια κλπ. Κάποιος χώρος για στάθμευση του βιβλιοαυτοκινήτου, οι χώροι υγιεινής, και στο δεύτερο υπόγειο που είναι και αυτό γύρω στα 600-700 μέτρα είναι χώρος για πάρκινγκ για ιδιωτικά αυτοκίνητα. Μπορεί να έχει γύρω στις 25 θέσεις. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο με δύο υπόγεια ισόγειο και δύο ορόφους. Θα φιλοξενεί ακόμα και παιδική βιβλιοθήκη. Έχει σχεδιαστεί έτσι και με την ματιά την τελευταία, τη βιοκλιματική, ας πούμε, βάζοντας αυτά τις περσίδες εξωτερικά κτλ., προστατεύοντας το κτίριο από τις γερικές συνθήκες, κυρίως τη θερμική, ας πούμε, επιβάρησή του. Έχουμε το αίθριο αυτό που δημιουργεί ένα φυσικό αερισμό του χώρου. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, σαν λειτουργία, έχει την παιδική βιβλιοθήκη που είναι εδώ δεξιά και θα λειτουργήσει σαν χώρος για την παιδική βιβλιοθήκη και να αναπτύξει δράσεις για τα παιδιά. Πάνω από 300.000 τόμους διαθέτει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες περιφερειακές βιβλιοθήκες της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σε όλη την πορεία αυτού του έργου που σήμερα απολαμβάνουμε όλοι με θαυμασμό μας στηρίξατε και μας βοηθήσατε απεριόριστα όλοι που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί φροντίσατε το όνειρο που είδα να γίνει πραγματικότητα.